για την παρουσία σας, αλλά και για τη βοήθεια που μας και για την βοήθεια που μας δίνει στα δύσκολα περιστατικά στο ΧΕΠΑ. Ήθελα να πω ότι στα περισσότερα, τουλάχιστον από την βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν σαφή εκκλητικά αίτια για την εκδήλωση της ηλεκτρικής θύελλας. Μπορεί, βέβαια, όταν υπάρχουν διαταραχές ηλεκτρολιτών, οξία, ισχυμία, να υπάρχουν κάποια αναστρέψιμα αίτια και τα οποία, αν τα διορθώσεις, μπορεί να ελαττώσεις την ηλεκτρική θύελλα ή και τα επεισόδια. Τώρα, όσον αφορά τα φάρμακα, τα είπε ο Γιώργος ότι πιο ισχυρή δράση έχει η β' αποκλειστές και η προπρανολόλη. Μάλιστα, υπάρχει μια εργασία πρόσφατη από την κυρία Χατζίδου, από το Αλεξάνδρα στο Τζακ, που δείχνει την υπεροχή της προπρανολόλης έναντι της μετοπρολόλης σε ασθενείς με ηλεκτρική θύελλα και απεινιδωτή. Οι ασθενείς που έχουν αφικυλιακό απεινιδωτή έχουν λιγότερο, εμφανίζουν λιγότερα επεισόδια ηλεκτρικής θύελλας σε σύγκριση με τους αυτούς που έχουν απλό απεινιδωτή, πιθανώς γιατί λόγω της βελτίωσης της καρδιακής λειτουργίας. Και, όπως το είπε και ο Γιώργος, ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι το ablation, η οποία είναι και ριζική θεραπεία. Βέβαια, από ό,τι έχω δει, δεν υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες που να λένε ότι η κατάλυση, ενώ η ηλεκτρική θύελλα αυξάνει τη θνητότητα, η κατάλυση μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει. Έχει δείξει υπεροχή όσον αφορά την υποτροπή των επεισοδίων. Όσον αφορά τη θνητότητα, δεν έχει δείξει σαφή αποτελέσματα, πιθανώς, γιατί βελτιώνονται μεν οι ασθενείς από την ηλεκτρική θύελλα, αλλά παραμένει το υπόστρωμα, που είναι κυρίως η καρδιακή ανεπάρκεια, και αυτό ίσως με τα φάρμακα και το συνδυασμό θα μπορούσε να βελτιωθεί. Αυτά. Το δεύτερο. Ο πρώτος ήταν από το Ιπποκράτειο, ο δεύτερος ήταν από εμάς. Ο πρώτος ασθενής, τον ξέρει ο κύριος. Η αγωγή ήταν βέλτιστη. Αν μου επιτρέπετε, η διαφορά ήταν μία. Στο Ιπποκράτειο έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τη νύχτα, την προηγούμενη, στην εφημερία του, όταν ήρθε ο άρρωστος, να μην διασωληνωθεί. Η οποία εκ του αποτελέσματος κρίθηκε επιτυχής. Η διαφορά για μένα ήταν αυτή. Όσο λιγότερο άρρωστο εντατικής θεραπείας τον κάνεις, τόσο η αγωγή ήταν βέλτιστη και στους δύο. Η βέλτιστη που προβλέπεται για την καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό εξυπακούεται. Όχι, λέω για μετά την αγωγή. Μετά ξαναπήραν την αγωγή. Είχαν πάρει τα αντιαρρυθμικά, τα οξέαν εννοείται, την IV αμυοδαρώνη κλπ. Δεν βοηθάνε αυτά. Αυτά σε πολλές περιπτώσεις μάλλον το σταθεροποιούν αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν έχεις τι να κάνεις και ενδείκνυται να τα βάλεις, αλλά λέω τι συμβαίνει. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Η ηλεκτρική θύελλα, περισσότερο για τους νέους συναδέλφους, είναι μια τραγική κατάσταση. Αλλά εγώ δεν ξεχάσω με το Στέλιο μια πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς, που είχαμε ένα ασθενή που είχε εξαντλήσει τον απεινιδωτή του και τον κάναμε με ενδαρωτικό ασκό και τα λοιπά, ablation, αν θυμάσαι, Στέλιο, τα πρώτα χρόνια. Αλλά ας πούμε ότι είστε σε ένα νοσοκομείο που δεν έχετε όλο αυτόν τον εξοπλισμό. Τι θα κάνει, Γιώργο, ο γιατρός, ο οποίος δεν έχει ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο και όποια ηλεκτροφυσιολογικά εργαστήρια επικοινώνησε, το ένα είναι χαλασμένο, το άλλο δεν μπορεί κτλ. Πριν φτάσουμε λοιπόν στο ablation σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, τι θα κάνει στον άρρωστο? Προσθέστε ενδοφλέβιο β' αναστολέα στον β' αναστολέα που ελπίζω ότι από του στόματος παίρνει ήδη ο άρρωστος. Και εφόσον και ή αμυοδαρώνει, εφόσον αυτό δεν φέρει αποτελέσματα, αμυοδαρώνει. Αν ο άρρωστος είναι ισχυμικός, δουλεύει καλά, δουλεύουν και οι ένα-β' αναστολής, η ξυλοκαίνη, κυρίως επί οξέως εμφράγματος, λιγότερο επισταθερής ισχυμικής νόσου, βγήκε λίγο πίσω στις ενδείξεις από τις επιπλοκές. Αν υπάρχει δυνατότητα να φωνάξετε ή να ήδη έχετε γνώση να ρυθμίσετε τον απεινιδωτή, να αναπροσαρμοστούν λίγο οι θεραπείες του επί το λιγότερο επιθετικό και επιμονή για να διακομιστεί ο άρρωστος. Οπότε έδειξε αυτό γίνεται. Γίνεται ακόμα και σε ώρες που και εσείς το είπατε, Χριστούγεννα. Είναι χωρίς να χρηματοδοτήσεις επίσης. Ναι. Overdrive. Ναι. Ή αν δεν έχεις, μπορείς να βάλεις ένα προσωρινό καλώδιο και να βηματοδοτήσεις σχετικά γρήγορα. Όχι πάντα με επιτυχία.
Και βεβαίως το τελευταίο είναι να τον διασωληνώσει τον άρρωστο. Και συνήθως οι ηλεκτρικές θύλες κρατάνε 2 με 3 μέρες, εφόσον επιβιώσει ο ασθενής. Πολύ ωραία, Γιώργο. Πάρα πολύ σύντομα. Απλώς όλα αυτά που είπες από την κλινική εμπειρία φαίνεται ότι είναι εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην οξία κατάσταση όταν καταστέλνουμε το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Δηλαδή, ναι. Στεντών ή οποιοδήποτε άλλο είναι πραγματικά πολλές φορές η ενέργεια κλειδί. Έδειξα και μια διαφάνεια με την διαδερμική ή αυχενική καταστολή του νευρικού που γίνεται. Είναι καλή γέφυρα για περαιτέρω. Συνήθως όμως αυτά είναι μέχρι να τον στείλεις κάπου να κάνει κατάλυση. Για μένα η κατάλυση πρέπει να είναι, να είναι το πλάνο. Δεν έχω χρησιμοποιήσει, αν κάποιος έχει εμπειρία σε αυτό. Ναι, και το Ρέναλ, το έχω πάλι. Όλοι λένε, αλλά κανένας δεν ξέρει. Εγώ έχω ένα κοριτσάκι, το οποίο το έχω παραλάβει από 11 χρονών, τώρα είναι 18. Έχει κακοήθη κατεχολαμινοεξαρτώμενη κοιλιακή ταχυκαρδία. Παίρνει όλες τις θεραπείες. Με την αδολόλη είναι λίγο καλύτερα, έχει απεινιδωτή βεβαίως κτλ. Και παρόλα αυτά εκφορτίζει, κάνει επεισόδια. Ψάξαμε χειρουργό για να κάνει το αστεροειδές γάγκλιο και ακούσαμε άλλα αντάλλων. Φοβούνται το Χόρνερ. Στο Βέλγιο, με τον Ντεασμούντις, υπάρχει ένας χειρουργός που το κάνει. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί και μάλιστα το είχαμε συζητήσει και για το περιστατικό της κυρίας Κυριάκου που θα σας δείξει και αυτό είχε μπει σε αυτό, αλλά γενικώς η χειρουργική θεραπεία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Μπορείς να το κάνεις και με ablation. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά εγώ δεν έχω εμπειρία και νομίζω κάποιοι χειρουργοί έχουν εμπειρία, αλλά δεν είναι αυτοί που θα πρέπει. Για λίγο διάστημα, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, ίσως μπορούσε να βγάλει τον ασθενή από το φαύλο κύκλο. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωρούμε στο δεύτερο.